Καλημέρα παιδιά, η ώρα είναι 9:42, σήμερα είναι Κυριακή 22 του μηνός και έχουμε την τρίτη προπόνηση της εβδομάδος που είναι το long run, δηλαδή 15 χιλιόμετρα. Διαβάζω λίγο ένα βιβλίο, να ξυπνήσω λίγο και θα πάμε να φτιάξουμε το πρωινό σε κάνα τεταρτάκι. Ο καιρός, όπως είδατε στην αρχή, είναι πολύ καθαρός και σαν να μην φυσάει από ό,τι έχω δει, γιατί χθες φυσούσε πάρα πολύ. Ελπίζω να πάει καλά η προπόνηση, νιώθω αρκετά ξεκούρασος και τα πόδια δεν είναι πιασμένα. Οπότε ναι, φύγαμε. Μόλις φάγαμε, τώρα θα πάμε να φτιάξουμε καφέ, διότι έχει πάει 11:30 και θέλω να πάω κατά τις 12 για τρέξιμο. Θα φτιάξουμε γαλλικό, διότι δυστυχώς δεν έχουμε σπρεσιέρα ακόμη. Θα βάλω περίπου λίγο ακόμη, γιατί έχω να τρέξω 15 χιλιόμετρα πάρα πολύ καιρό, πάνω από 2 μήνες, άρα θα είναι δύσκολη μέρα σήμερα, όμως... Όπως είπαμε, ο στόχος είναι ένας, ο Μαραθώνιος, και το πρόγραμμα είναι αυτό και το ακολουθούμε ό,τι και αν γίνει και ό,τι καιρό και αν έχει. Έτοιμος καφές στην κουπάρα μας. Ακριβώς. Λοιπόν, έλυσα και τα μαλλιά μου. Και αφού πιούμε αυτόν θα πάμε στο ασύλο, δεν θα πάμε στο γήπεδο που πήγα και στην προηγούμενη φορά, δυστυχώς, διότι τις Κυριακές έχουν μάτς και τώρα έπεσε να έχω το 15άρι την Κυριακή, οπότε ναι. Θα βάλω αυτή την μπλουζίτσα. Είπα να βάλω αμάνικη, όμως έχει αρκετό κρύο για αμάνικη, αλλά και αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι του Ολύμπου. Ναι, λοιπόν, φύγαμε για το long run μας. Λόγω του long run θα βάλω και αυτά τα sleeves για τις γάμπες. Τώρα δεν ξέρω αν κάνουν δουλειά, πάντως είχα ένα τραυματισμό παλιά που λεγόταν περιοστίτιδα και είχα αγοράσει αυτά εδώ, μπας και βοηθήσουνε. Δεν ξέρω αν είναι πλασίμπο ή αν τους βοηθάνε, πάντως στα πολλά χιλιόμετρα τα βάζω για πρόληψη. Έχουν ωραία αίσθηση, σφίγγουν την κάμπα και νιώθεις σαν να είναι πιο στιβαρό το καλάμι σου, να το πω και έτσι. Πάμε και παπούτσια. Τα παπούτσια μου είναι τα Nike Tessen, είναι πολύ περπατημένα τα συγκεκριμένα και θέλουν σύντομα αλλαγή. Τέλος, 15 χιλιόμετρα completed, 1 ώρα και 30 λεπτά. Πάμε για διατάσεις τώρα, γιατί δεν νιώθω τα πόδια μου. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε σπίτι, όπου καιρό είχα να κάνω πάνω από 10 χιλιόμετρα, είχα ξεχάσει την αίσθηση. Πήγε όμως αρκετά καλά, πήγαινα με 5,5 χιλιόμετρα το λεπτό και εκεί γύρω στα 10 χιλιόμετρα έκοψα, πήγαινα με 6. Η ώρα έχει πάει 3 και πρέπει να φάμε. Τώρα θα βγάλω το ψυγείο να σας δείξω τι θα έχουμε για post-workout. Τι άμεσο που μπορείτε να φάτε μετά από μια τέτοια προπόνηση είναι είτε ριζοκοφρέτα με μέλι, full carbs, είτε σίκα αποξηραμένα. Κοιτάξτε να μην έχουν ζάχαρη, να είναι 100% σίκα. Λοιπόν, έτοιμο το γεύμα μας. Θα φάω και λίγο τζατζίκι και φυσικά θα βάλουμε και μπούκοβο. Και αφού βγήκαμε λοιπόν από το μπάνιο, η ώρα έχει ξεφύγει, έχει πάει νομίζω 5 παρά. Θα σας δείξω πώς κάνω αποθεραπεία μετά από ένα τρέξιμο πάνω από 10 χιλιόμετρα. Γενικά, όποτε τρέχω, τι κάνω μετά. Φυσικά, πρώτο όπλο είναι αυτό εδώ, το foam roller, το ξέρετε περισσότερο πιστεύω. Είναι πάμφθινο και κάνει πάρα πολύ δουλειά και στους ώμους και στους τραπεζοειδείς και στις γάμπες, γενικά σε όλο το σώμα, απλά θέλει να το μελετήσει λίγο με τις ασκήσεις, μην κάνεις ό,τι να είναι. Μετά έχουμε αυτήν εδώ την μπάλα, η οποία είναι για τις παντούσες. Τη βάζεις στο πάτωμα και πολύ απλά παίζεις γύρω-γύρω περιμετρικά με το πόδι. Και τελευταίο έχουμε το massage gun, από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορείς να κάνεις για την αποθεραπεία σου. Φυσικά έχει επίπεδα, πάει από το 1 μέχρι το 30, κυρίως στις γάμπες είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό και ναι, νομίζω είναι η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας για να κάνετε μόνοι σας την αποθεραπεία σας. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω, το long run ήταν αυτό, 15 χιλιόμετρα σε 1,5 ώρα. Βέβαια έκανα ένα ακόμη χιλιόμετρο στην αρχή, αλλά σβήστηκε, δεν ξέρω, δεν το μέτρησε η εφαρμογή, οπότε έκανα 16. Η πρώτη εβδομάδα έφτασε στο τέλος της, τώρα μπαίνουμε στην εβδομάδα δεύτερη. Αν σας αρέσει η σειρά του μαραθωνίου, το πιο απλό μπορεί να κάνετε είναι ένα like, βοηθάει πάρα πολύ και τον αλγόριθμο και εμένα, βλέπω αν σας αρέσουν τα βίντεο. Λοιπόν, αυτά τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο της σειράς. Γεια σας.